ήρθαμε εδώ λίγο πριν την παράσταση, στο θέατρο Μουσούρι. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτό το έργο, για το ρόλο σας. Το έργο είναι πλέον ένα κλασικό έργο του Δημήτρη Ψαθάτου, πολυγραφότατο αυτού συγγραφέα. Ένας άνθρωπος λόγιος, μορφωμένος, κατέγραψε ένα γεγονός που ασχολείται με την εξουσία, πόσο κανίβαλοι μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι όταν δεν έχουν συνέστηση το τι θα κάνουν, πώς πρέπει να το κάνουν. Ένας Φων Δημητράκης, λοιπόν, που επί κατοχής μάλιστα ζητάει να αναλάβει την εξουσία ενός υπουργείου μόνο και μόνο γιατί έχει αποθυμένα, είναι εξουσιομανής και δεν διστάσει να δώσει στους Γερμανούς ακόμα και την κόρη του, τον αδερφό του, το κάθε τίμημα. Νομίζω ότι η εξουσία είναι το πιο επικίνδυνο όπλο όταν ένας άνθρωπος δεν ξέρει να τη διαχειριστεί. Γιατί κανιβαλίζει ψυχές και μέλλον και παρόν των άλλων ανθρώπων και πολλές φορές αδικεί και τον ίδιο τον εαυτό. Είναι επίκαιρο έργο. Αυτό είναι το πιο επίκαιρο έργο. Και δείχνει ότι ακόμα και στην κατοχή, που η κατοχή, σκέψου τώρα που η εξουσία είναι εξουσία, πιο καθαρά και πιο δημοκρατικά τα πλαίσια, φτάνει στο σημείο να έχει αυτή την ανάγκη να γίνει κάποιο. Υπάρχουν πολιτικοί σήμερα, θεωρείτε ότι είναι διεφθαρμένοι ή προσπαθούν να γίνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι? Το κάτι άλλο να κρύψουν πιθανόν. Το να είναι διεφθαρμένοι δεν μπορείς με ελαφρά την καρδία να κατηγορείς τους πάντες. Να μην είμαστε απαξιωτικοί απέναντι στο πολιτικό σύστημα, το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη έπεσε από μέσα προς τα έξω και όχι απ' έξω προς τα μέσα. Οι ίδιοι δεν μπορούσαν να το κρατήσουν. Σφυράκος, έτσι και ξαναδώ τόσο λίγο αφρό στην πύρα, σε βλέπω να ζητάς δουλειά στους απέναντι. Φωτάκος, επειδή ντύθηκε σαν το Φλωρινιώτη, μη μου παριστάνεις εμένα το αφεντικό. Τ' άκουσες? Πάω να υπογράψω. Είστε κυρίως θεατρικός ηθοποιός ή προτιμάτε την τηλεόραση? Προτιμώ να λέω, έχοντας μετά από τόσα χρόνια πήρα το δικαίωμα να πω, είμαι ηθοποιός. Η δουλειά του ηθοποιού είναι το θέατρο. Από αρχαιοτά τον χρόνο που οι Έλληνες έχουν φτιάξει το θέατρο, μέχρι τώρα η δουλειά μας είναι το θέατρο. Παράλληλα είμαι κινηματογράφος και η τηλεόραση. Μέρος της δουλειάς μας είναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το υπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εγώ μπορώ να πω ότι μου αρέσει και η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, γιατί είναι σημαντικά κομμάτια της δουλειάς μας και πολλές φορές το έργο τους είναι και πολύ πιο σημαντικό από άλλες, θα έλεγα, τέχνες, εντός εισαγωγικών λέξη. Έρχεται ο κόσμος, υπάρχουν τα χρήματα για να έρθει κάποιος να δει θέατρο, να πληρώσει το εισιτήριο? Το γεγονός είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια το θέατρο δοκιμάζεται, γιατί δεν είναι η πρώτη επιλογή διασκέδαση του κόσμου όταν υπάρχουν βιοπορτικές ανάγκες και πιεστικές ανάγκες για να μπορέσουν να βγάλουν την καθημερινότητά τους. Μπορώ να πω ότι δουλεύει και ειδικά φέτος δουλεύει πάρα πολύ. Βέβαια, συνηγορείται ότι ο κόσμος έχει την ανάγκη να επικοινωνήσει, να ψυχαγωγηθεί με την έννοια του όρου, με την καλλιέργεια της ψυχής, αγωγή της ψυχής. Και ένα δεύτερο, ότι έχουμε κατεβάσει και τα εισιτήρια και τις αμοιβές μας για να μπορούμε όλοι να έχουμε μία αξιοπρεπή διαβίωση και μία αντοχή στον επιχειρηματία να αντέξει. Γιατί αν θα μπει ο επιχειρηματίας μέσα, κάποια στιγμή δεν θα ανεβούν τα έργα και εμείς θα είμαστε να κοιτάμε τα θέατρα απ' έξω, αυτός από μέσα. Υπάρχουν ηθοποιοί που κοιτάνε τα θέατρα απ' έξω? Και γιατί το Δυστυχώς, κάνουν ναι. αυτό? Σπουδαίοι ηθοποιοί, εξαιρετικοί ηθοποιοί, συναδέλφους που θαυμάζω και εκτιμώ όχι μόνο εγώ και ο κόσμος και οι συνάδελφοί μας, είναι εκτός δουλειάς. Δεν υπάρχουν ελληνικά σίριαλ πολλά λόγω χρημάτων, λόγω μπάτζετ, γιατί δεν γίνονται και τόσο καλές δουλειές πια? Όχι, οι δουλειές πάντα γινόντουσαν καλά. Σε σύγκριση με τα τουρκικά, εμείς αυτό το γύρισμα που κάνουν οι Τούρκοι το είχαμε κάνει πριν από 30 χρόνια και καλύτερα. Αυτό τον τύπο γυρίσματος. Δεύτερον, έχουμε μια διαφορετική κουλτούρα. Εμείς το 5ο επεισόδιο την κόμενα την αφήνουμε έγκυο, αυτοί στα 50 επεισόδια δεν την έχουν φιλήσει ακόμα. Άλλη κουλτούρα είναι, δεν πειράζει. Υπάρχουν ηθοποιοί που πεινάνε? Αυτοί που πεινάνε δεν το λένε. Αυτοί που λένε ότι πεινάνε, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, το λένε για να ακουστούν και για να υπάρχουν. Υπάρχουν όμως ηθοποιοί που μένουν και στο σπίτι του ηθοποιού. Ναι, υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες και υπάρχουν και αυτό. Προς τιμή της Άννας και όλων των συνεργατών, της συναδέλφων, είναι πολλοί, είναι ο Μπιμπίλες, είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και τους αδικό όταν δεν το αναφέρω, επέστρεψαν που προσπαθήσαν να κάνουν το σπίτι του ηθοποιού για να φροντίσουν και να φιλοξενήσουν ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να επιβιώσουν. Αυτό είναι μία αγκαλιά. Άλλοι θα έλεγαν πάλι ότι σιγά που οι ηθοποιοί πεινάνε ή ο Δημήτρης Μαυρόπουλος παίρνει χρήματα. Ζούμε αξιοπρεπέστατα.
αλλά πολλές φορές και κατά καιρούς ακουστήκαν κάποια νούμερα τα οποία, ας πούμε, νόμιζε ότι μιλούσαν για προϋπολογισμό ενός καναλιού ή προϋπολογισμό ενός κράτους. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Υπήρξαν φούσκες, υπήρξαν πάρα πολύ καλές αμοιβές, αλλά όχι αυτά τα νούμερα που ακουστήκαν κατά καιρούς. Γεγονός είναι ότι ζούμε, αλλά να σας πω το πιο απλό. Μπορώ να πάρω 2.000, 3.000, σας πω 3.000 ευρώ το μήνα στο θέατρο και να δουλέψω 6 μήνες. Εάν καθίσω τους άλλους 6 μήνες γιατί δεν βρήκα δουλειά, αν το διαιρέσουμε είναι 1.500 το μήνα. Πολύ καλή αμοιβή. Και αν κάτσω και άλλο ένα εξάμηνο, θα βγάζω 1.000 ευρώ το μήνα. Και αν καθίσω 4 εξάμηνα, θα βγάζω 750 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι η αμοιβή. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπορούμε να βγάλουμε 100, μπορούμε να βγάλουμε και τίποτα. Υπήρχαν περίοδοι στη ζωή σας που είχατε το άγχος για να βρείτε δουλειά την επόμενη παράσταση? Πάντα είστε στην αγωνία αν αυτό που κάνω είναι καλό ή αν θα κλείσω σήμερα ή αν αυτό πρέπει να πάω εκεί. Όλη αυτή τη διαδικασία δύο φορές το χρόνο να βρεις δουλειά την περνάς. Και είναι μεγάλη και σοβαρή υπόθεση το να φθήρεσαι σε τέτοια πράγματα. Γιατί εμείς οι ηθοποιοί, γενικά ο καλλιτεχνικός κόσμος, αλλά αν μιλήσω για τους ηθοποιούς, είμαστε εμπόρευμα και πολιτές. Πουλάμε τον εαυτό μας. Και είναι κακό πράγμα να λες, αν καλλιτέχνης μου αρέσει αυτός ο ρόλος, και μετά από λίγο να λες, ξέρεις πώς το κάνω εγώ. Είναι λίγο αντιφατικό αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το μαγαζί είμαστε ήδη. Η πολυτέλεια στη ζωή σας ποια είναι? Να ασχοληθώ λίγο με τη δική μου ανάγκη που είναι να είμαι κοντά στην οικογένειά μου, να είμαι κοντά στα παιδιά μου, να είμαι κοντά σε φίλους και γνωστούς και να μπορώ να ταξιδέψω. Δυστυχώς αυτό το ωράριο και αυτή η δουλειά μας έχει λίγο μαντρώσει. Τώρα ο κόσμος διασκεδάζει ή ξεκουράζει το Σαββατοκύριακο, εμείς κάνουμε διπλές παραστάσεις. Αυτή είναι η δουλειά μας, την αποδεχόμαστε. Έχουμε προσαρμοστεί και είμαστε και ευτυχισμένοι κιόλας, δεν να μην κλεγόμαστε. Απλά λέω τι ανάγκες θα ήθελα, λίγο περισσότερο χρόνο. Είστε κοντά στην οικογένειά σας? Αυτό να ρωτήσει την Νανά, όχι εμένα. Εγώ προσπαθώ να είμαι, βλέπω άλλους που θαυμάζω περισσότερο, ακόμα και από το χώρο το δικό μας, αλλά νομίζω κάνω ό,τι μπορώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ κάποια στιγμή να πω συγγνώμη στα παιδιά. Έχετε και μια κόρη η οποία γνωρίζω ότι σπουδάζει. Έχει άγχος. Όπως όλοι οι νέοι. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι το παρόν, λέω, της Ελλάδος είμαστε εμείς, η γενιά μου. Το μέλλον που έρχεται, όταν θα δώσουμε το χέρι, θα είναι από πίσω. Και αν θα μας το δώσουν το χέρι, γιατί ή δεν θα μας εμπιστεύονται ή θα λείπουν. Δεν μπορεί να φέρει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Ποιος θα πάει τη χώρα μπροστά, εγώ? Μετά από 15 χρόνια δεν μπορώ να πάω τον εαυτό μου απέναντι. Τι συμβουλεύετε? Σαν πατέρα, σαν έμπειρο, θα πω αυτό, αν γίνει, μπορεί να γίνει αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν κάνει και λάθη, πώς θα μάθει? Γιατί εγώ έκανα πάρα πολλά λάθη στα νιάτα μου. Όπως όλοι οι νέοι. Από αυτά διορθώθηκα. Τόσα λάθη που άμα γράψω βιβλίο θα βγάλω πολλά λεφτά. Ένα ελάττωμα που θα χαρακτήριζε τον Δημήτρη Μαυρόπουλο? Ότι ήμουν πάρα πολύ ευκολόπιστος, παρορμητικός και πίστευα πολύ στους ανθρώπους. Κωμωδία ή δράμα? Α, ό,τι να είναι. Στη ζωή? Και τα δύο, αλλιώς δεν έχει καμία αξία ούτε το δράμα ούτε η κωμωδία. Αλλά να μην είναι τραγικά τα πράγματα. Μία μικρή στεναχώρια, μία ανησυχία τη θεωρώ σημαντική στη ζωή μας. Και μία πολύ έτσι ευχάριστη στιγμή, χαρούμενη στιγμή επίσης είναι πολύ σημαντική. Αλλά το τραγικό και το... αυτό που λέμε δεν γυρνάει πίσω, όχι. Εγώ έχω συμβιβαστεί με τον θάνατο, αλλά δεν τον θεωρώ και κάτι φοβερό. Κανείς δεν έχει παραπάνω, όλοι έχουμε τη σειρά μας. Τη βλάβη όμως από μια σοβαρή υγεία, την αναπηρία, το να ταλαιπωρείς εσύ και πολύ περισσότερο η γύρω σου, αυτό με φοβίζει. Αν σας ζήταγα να μου πείτε την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής σας και την πιο δυστυχισμένη στιγμή της ζωής σας. Δεν θα το έλεγα ποτέ. Αυτό γιατί? Γιατί ξεχωρίζουμε πράγματα τα οποία πιθανόν να φαντάζουν εντυπωσιακά, να τα ακούσει κάποιος και καλά, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος. Αυτό που νιώθεις δεν μεταφράζεται και δεν ερμηνεύεται. Έχετε κλάψει? Άπειρες φορές. Τελευταία φορά? Δεν θα πω ποτέ. Αυτές είναι στιγμές προσωπικές. Ερχόμαστε στο κεφάλαιο Πέτρος Φιλιππίδης. Έχετε συνεργαστεί και στο παρελθόν, στο κλειδί. Τηλεόραση. Και τώρα ξανά, πώς είναι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης σαν άνθρωπος? Ο Πέτρος ο Φιλιππίδης είναι ένας εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος. Θεατρικός φίλος, τον αγαπώ, τον σέβομαι. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Απόδειξε ότι δικαιώθηκε για την υπερπροσπάθεια που έκανε να μας πείσει και να μας οδηγήσει σωστά, να μας καθοδηγήσει, θα έλεγα. Κάναμε μια εξαιρετική δουλειά, που δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος. Και του αξίζουν πολλά μπράβο γιατί είναι πεισματάρες. Εμένα άνθρωποι που έχουν πάθος με τους ανθρώπους και με τη δουλειά τους, τιμώ ό,τι καταπιάνονται γενικά, τους θαυμάζω, τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο θέατρο? Όχι. Όχι. Όχι.
Αδικούμε πρώτον τον εαυτό μας. Μόνο θέατρο. Ένας λαός με κέφι, με διάθεση. Αγαπούμε τον τόπο μας, αγαπούμε την τρέλα μας, τα γλέντια μας. Μας βγάναν τεμπέληδες. Σας πληροφορώ ότι είναι πολύ περισσότερο τεμπέληδες οι άλλοι. Εσείς μας οδηγείτε μέσα από τους ρόλους σας σε άλλα... Ναι, οι ηθοποιοί αυτό κάνουν, ναι, και οι εκπαιδευτικοί και οι ηθοποιοί έχουν όραμα να φωτίσουν σε οποιαδήποτε μορφή της τέχνης στον κόσμο να σκεφτεί και να προβληματιστεί. Απλά αυτό είναι το όραμα και το δικαίωμα του οράματος το έχουν αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι. Οι πολιτικοί έχουν το δικαίωμα και τα εργαλεία της εξουσίας να νομοθετούν και να οδηγήσουν την επιθυμία της κοινωνίας και να την εφαρμόσουν. Όραμα από πολιτικό να πιστεύω, Παναγία. Υπάρχει ένα μήνυμα που θέλετε να δώσετε? Το μήνυμα, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα πάνε καλύτερα γιατί το θέλουμε εμείς. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Μόνο που πρέπει να σηκώσουμε λίγο τα μανίκια και να πάμε λίγο μπροστά όλοι.